το πάθα στα 18 μου. Ψυχικάς ήμουνα. Βγήκε αμάξι από στοπ. Εγώ δεν θυμάμαι τίποτα από ένα μήνα πριν ατύχημα, δεν θυμάμαι τίποτα. Και ήμουνα 3 μήνες ακόμα. Αυτό που έχω λέγεται, χαρακτηρίζεται υποτροπιάζουσα. Δηλαδή είναι με υποτροπές. Είσαι δηλαδή σε ένα επίπεδο και έχεις πικ. Χαμηλά την σημαίνει, δηλαδή πέφτεις και μετά επανέρχεσαι. Αυτό το επανέρχεσαι είναι καθαρά ανάλογα με, ανάλογα με τον οργανισμό. Δηλαδή υπάρχουν χίλιες περιπτώσεις και κάθε περίπτωση είναι διαφορετική. Είναι δύσκολο το να είσαι κανονικά, να είσαι να μην έχεις θέμα, να είσαι γυμνασμένος πολύ και ξαφνικά τη μία μέρα στην άλλη να μην μπορείς να κάνεις τίποτα. Ήμουνα πολύ χειρότερα, δηλαδή οι γιατροί λέγανε στην αρχή στις γονείς μου το παιδί σας δεν θα ξαναπροπατήσει ποτέ. Το παιδί σας θα μείνει για πάντα φυτό. Το αυτό που έχω αρχίσει εδώ CrossFit το κάνω για μένα. Δεν θέλω να γίνω καλύτερα, να φτιάξω και το πόδι μου και το χέρι μου και όλα τώρα έχω αριστερή πληγία. Είναι δύσκολα, πολύ δύσκολο δεν λέω, αλλά από εδώ το χέρι που το είχα έχει πέσει όλο κάτω. Σίγουρα βοηθάει στην κίνησή μου, γιατί η κίνησή μου είναι κάπως περίεργη λιγάκι, δηλαδή έχω εγώ πρόβλημα στην ισορροπία και λιγάκι στο συντονισμό των κινήσεων, συντονισμό λέγοντας ότι άλλο εγώ μπορώ να έχω στο μυαλό μου να κάνω και άλλο δίνει εντολή το μυαλό να κάνει. Όχι διαφορετικό, απλά λιγάκι ζορίζεται, ξέρω εγώ. Οπότε έτσι με τη γυμναστική εδώ πέρα και τη βοήθεια του Λάζαρου γινόταν κάποιος εξάσκηση, ρε παιδί μου, όλων τέτοιου είδους ασκήσεων ώστε να με διευκολύνουν στην κίνηση. Είναι και εύκολο και δύσκολο. Στην ουσία είναι λίγο πιο δύσκολο για τα παιδιά να μπουν σε μια νέα βάση, σε μια νέα ρουτίνα. Θεωρώ ότι πάμε καλά προς το παρόν. Ειδικά με τον Γιάννη, τον έχω 4 χρόνια, έχει κάνει μεγάλα βήματα. Η αλλαγή των φαρμάκων λίγο μας πάει λίγο πίσω, αλλά πάντα βρίσκουμε ένα πρόγραμμα να μπορεί να τον κάνει πολύ καλύτερα για την καθημερινότητά του. Η βελτίωση είναι ότι μένει σταθερό. Σίγουρα και μπορεί να κάνω πιο εύκολα τις κινήσεις αυτές, όχι ότι μπορεί να εξαλειφθεί, ρε παιδί μου, η δυσκολία, γιατί υπάρχει αυτή και δυστυχώς δεν φεύγει. Απλά τη διευκολύνεις ώστε να γίνεται πιο εύκολα. Αλλά η γυμναστική έκανα και παλιά πάρα πολύ. Μετά έκανα φυσιοθεραπείες, έκανα και personal, έκανα γυμναστήρια διάφορα. Έχω κατέληξα εδώ στο CrossFit και με έχει βοηθήσει πολύ ο Λαζαρός. Έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Δηλαδή δεν έχουν πολύ καιρό, ούτε ένα μήνα. Θα σκέψω μέσα σε ένα μήνα, μου έχει φτιάξει ένα γύλωση, ούτε ένα μήνα. Αν δεν μπει ο άλλος μέσα στην όλη διαδικασία. Στην καθημερινότητα αυτή. Ναι, αν δεν το σκεφτεί, ξέρω εγώ πώς είναι, δεν μπορεί να αντιδράσει αυτός. Δηλαδή του λες ότι εγώ έχω σκλήρυνση κατά πλάκας και δεν μπορώ να περπατήσω καλά, δεν μπορώ να δω καλά, δεν μπορώ να γράψω καλά, αλλά δεν του έρχεται κατευθείαν αυτό στο μυαλό. Και άμα ειδικά δεν φαίνεται πολύ, δηλαδή δεν είμαι με ένα καροτσάκι, ξέρω εγώ, να... εγώ ευτυχώς, δυστυχώς, δεν ξέρω, δεν έχω καροτσάκι. Οπότε ο άλλος με βλέπει, καλό είναι αυτός. Μπορώ να πω ότι νιώθω πολύ, πολύ πιο όμορφα στις δύο περίπτωσες αυτές, γιατί είναι σαν να βοηθάω δύο ανθρώπους να μπορούν να ζήσουν τη ζωή τους πιο άνετα. Οι αθλητές είναι αυτό που κάνουν, είναι επαγγελματίες, ζουν γι' αυτό το πράγμα, αλλά τα παιδιά αυτά είναι χώρια από τα χρήματα, χώρια από το να φανεί και καλά η δουλειά. Είναι ότι είμαστε πιο πολύ σε ανθρώπινο κομμάτι, ότι προσπαθεί να δώσει στα παιδιά κάτι το οποίο θα τους χρησιμοποιήσει να ζουν πιο άνετα. Μαθαίνεις από αυτά, είναι, δηλαδή έχουν μεγάλη δύναμη ψυχής. Άλλοι θα μπορούσαν να κάθονται στον καναπέ τους και απλά να περνάει η μέρα τους να κάνουν τίποτα, παιδιά θα προσπαθούν να ζήσουν καλύτερα και είναι τιμή μου βασικά που με εμπιστεύονται και τους βοηθάω στο να τους καλυτερέψω όσο περισσότερο μπορώ τη ζωή τους. Τα πάντα μπορούν να φτιάξουν.
Μπορεί να φτιάξει όλα. Δηλαδή, και αυτό που είσαι γενετή στο θέμα, μπορεί να το φτιάξει. Έτσι πιστεύω. Και αυτό που έχει ο άλλος λόγω ατυχήματος, και αυτός μπορεί να το φτιάξει άνετα. Θα θέλει πείσμα.